περίπτωση. Βασιλική, είναι η πρώτη φορά που σε βλέπω μέσα στο γυμναστήριο και δεν είσαι αθλήτρια εν ενεργεία. Ναι, είναι περίεργο. Και για μένα είναι περίεργο να είμαι εδώ μέσα και να μην ξεκινάω να κάνω προπόνηση. Πήγα σε τρεις Ολυμπιάδες και έρασε να πάει κάποια άλλη. Το σκεφτόμουν. Πατάω το κουμπί, φεύγει ανακοίνωση. Ήταν βράδυ κιόλας. Θυμάμαι, ήμουν μόνη μου στο δωμάτιό μου στην Τόχα. Με το που γίνεται αυτό, λέω. Αυτό ήτανε. Και βάζω τα κλάματα. Αρχίζω και κλαίω γιατί συνειδητοποιώ ότι πλέον και να θέλω να πω, να αλλάξω γνώμη, το έχω ανακοινώσει και άδειασα. Δεν ξεπέρασα ποτέ την πτώση μου στο Ρίο. Ήταν, νομίζω, από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας μου. Κυρίως γιατί το είχα πιστέψει περισσότερο από όλα και είχα εναποθέσει τις ελπίδες μου σε αυτόν τον αγώνα και αυτός να είναι ο τελευταίος μου. Η καλύτερη στιγμή σου. Με το που πήρα το εισιτήριο να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από 12 χρόνια και αφού με είχαν σταματήσει χωρίς τη θέλησή μου, ήταν η μεγαλύτερη ικανοποίηση για μένα και η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Και φυσικά το μετάλλιο που πήρα στο Ολυμπιακό τουρνουά. Θα σε πάω τώρα στο κεφάλαιο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Λευτέρης που είναι έτσι λίγο πιο aggressive τύπος, δεν σου είπε «Έλα ρε Βασιλική, πάμε άλλο λίγο». Ο Λευτέρης είναι εντελώς ορθολογιστής και ρεαλιστής. Θεωρώ ότι με παρακίνησε να το κάνω κιόλας. Γιατί ήξερε ότι άμα θα φτάσω μέχρι τους Ολυμπιακούς και άμα περάσουν οι Ολυμπιακοί θα πάω και στους επόμενους. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσω τη ζωή μου, να κάνω άλλα πράγματα. Μήπως το ότι σταματάς είναι ένας προπομπός δημιουργίας οικογένειας. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Δεν είναι ο λόγος που σταματάω. Δεν είναι η στιγμή που θα κάνω την οικογένειά μου. Φυσικά και θα κάνω οικογένεια. Μακάρι, είναι ευλογία για μένα η οικογένεια και το θέλω. Αλλά δεν είναι ο λόγος που σταματάω. Ναι, γιατί με πήγε κατευθείαν στο μυαλό όταν είδα την ανακοίνωση. Λέω τα παιδιά παντρεύονται. Σε πολύ κόσμο. Μάλιστα με ρωτήσαν κιόλας αν είμαι ήδη έγκυος. Και λέω, όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Τίποτα ακόμα, θα το μάθετε. Δεν είσαι τόσο κάθετη στο όχι. Τι να πω, ακόμα. Δεν είναι. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να αναφέρομαι στα προσωπικά μου. Τον είδες τελευταία να αγωνίζεται τραυματία. Πώς αισθανόσουν εκείνη την ώρα. Αυτή τη φορά ήταν λίγο διαφορετικό από τις άλλες φορές γιατί ήξερα πόσο πονάει. Τελευταία στιγμή δεν θα αγωνιζότανε. Οπότε, όταν αποσυμπιέστηκε και είπε «Δεν αγωνίζομαι», κάτι του γύρισε μέσα του και λέει «Όχι, θα το παλέψω, δεν γίνεται». Και είναι τρελός, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θέλει να χάνει ποτέ και αυτό το έχει αποδείξει. Στα μάτια μου, η δύναμη αυτή που έβγαλε, ενώ ξέρω ότι είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, γιγαντώθηκε. Το πρώτο πράγμα που του είπες και σου είπε όταν συναντηθήκατε μετά το χειρουργείο. Ήταν κουρασμένος, αγχωμένος, λίγο από την άρκωση όλα αυτά. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλές οι πρώτες αντιδράσεις, αλλά μετά συνήλθε. Νιώθει πολύ μεγάλη ευθύνη για τον κόσμο. Αγωνίζεται 70% για τον κόσμο και το υπόλοιπο για τον εαυτό του, για τον προπονητή του, για τη δουλειά του. Η πρώτη του σκέψη για το μέλημα είναι να προλάβει να μπει στο γυμναστήριο, να κατέβει στους αγώνες και μετά αν είμαι καλά εγώ στην υγεία μου. Γιατί όλοι του λέμε η μαμά του φυσικά, εγώ, την υγεία σου και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Όχι, αυτός είναι εντάξει, γι' αυτό και είναι αυτό που είναι. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στο σπίτι κυνηγάς το Λευτέρη. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο. Γιατί ο Λευτέρης δεν μπορεί να κάτσει σε σημείο. Δεν τον κυνηγάω από πίσω, θέλει όλα να τα κάνει μόνος του. Πράγμα που δεν επιτρέπει ο γιατρός να κάνει τίποτα μόνος του. Αλλά δεν μπορεί να δεχτεί λοιπόν ότι χρειάζεται βοήθεια. Οπότε όπως είναι έτσι ξεροκέφαλος, κάνει πράγματα που δεν πρέπει. Έρχεται ο κόσμος να τον αγκαλιάσει και λέει, είμαι εγώ από πίσω και λέω μη. Γιατί όλοι, αυτό συμβαίνει ό,τι και να πάθεις, πάνε και του κάνουν αγόρι μου στον ώμο το χτυπημένο. Και λέω μη. Οπότε λίγο προσοχή ο κόσμος που τον πλησιάζει με αγάπη. Έχει το... Μπράβο, Γιώργο.